επιχείρηση από την οποία προκύπτουν πολλά ερωτήματα που μένει να απαντηθούν στην πορεία της έρευνας η οποία διεξάγεται πραγματοποιήθηκε ξημερώματα με επίκεντρο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Αμουδάρας. Μέσα στα δωμάτια της πολυκατοικίας που αποτελεί εστία μόλυνσης και με τους εξωτερικούς χώρους να θυμίζουν χωματερή, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 36 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Βρισκόμαστε στο κτίριο που νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Στο κτίριο αυτό είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση προετοιμαζόταν εδώ και περίπου ένα μήνα, διάστημα κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης του κτηρίου απευθύνθηκε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ζητώντας να μπει τέλος στην ιδιότυπη κατάληψη του χώρου, καθώς ο αριθμός των ατόμων που φαίνεται να γνώριζε ότι είχαν βρει καταφύγιο εκεί, ξαφνικά πολλαπλασιάστηκε, φτάνοντας όπως αποδείχτηκε τα 36 άτομα. Όπως προέκυψε στη διάρκεια της διαδικασίας ταυτοποίησης, είναι όλοι τους Παλαιστίνοι οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα στη χώρα. Οι προσαχθέντες κλήθηκαν να καταθέσουν στις αστυνομικές αρχές και να απαντήσουν στα ερωτήματα για το πώς εισήλθαν στο χώρο, πόσο διάστημα βρίσκονται εκεί, αλλά και στο ερώτημα αν κάποιος τους ζήτησε να πληρώνουν χρήματα για να παραμείνουν στο χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα από τις καταθέσεις τους. Με εντολή του εισαγγελέα, όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, παρότι κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης, ενώ αναμένεται να προσδιοριστεί δικάσιμος για το συγκεκριμένο αδίκημα.